Με πολύ υψηλές πληρότητες που ξεπερνούν το 90%, συνεχίζεται η πιο καυτή περίοδος του καλοκαιριού για το νησί μας. Ωστόσο, λόγω των ακριβών πακέτων διακοπών, τα πράγματα διαφέρουν στην Ελούντα, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 70%. Τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητες πάνω από 85% με 90%, οπότε στην ουσία είναι γεμάτα. Τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία στην Ελούντα έχουν θέμα. Οι πληρότητες τους βρίσκονται γύρω στο 70%. Όταν πηγαίνει μια διανυκτέρευση 2.000-2.500, σίγουρα είναι αρκετά ακριβή. Υπάρχουν μεγάλες πληρότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 90%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους της εργασίας. Μερίδα ξενοδόχων δεν αμείβει σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά αμείβει όπως θέλουν αυτοί. Σερβιτόροι παίρνουν 30 ευρώ και 31 μεροκάματο, που σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση ένας εργαζόμενος βοηθός σερβιτόρου με 4 ρεπό παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Χαμόγελα ικανοποίησης και συστάξεις των τουριστικών καταλυμάτων στην Ανατολική Κρήτη. Αγκάθι ωστόσο αποτελεί η έλλειψη προσωπικού, κυρίως οι καμαριέρες. Εξειδικευμένες καμαριές, καταρτισμένες και εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως και στα άλλα απόστα, το σέρβις και την κουζίνα και όλα τα απόστα. Γενικότερα λείπουν καταρτισμένα άτομα από το χώρο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο, γιατί διακυβεύεται το μέλλον του τουρισμού μας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε σαν κύριο τους την ποιότητα. Αρκετά αυξημένες οι πληρότητες αυτή την περίοδο, και αλίμονο αν δεν ήταν αυξημένες αυτή την περίοδο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό μέχρι και το τέλος της ζώνης μας και να κρατήσουμε πολύ υψηλές πληρότητες για όλη την περίοδο. Στην πλειοψηφία των καταλήμματων πιστεύω ότι έχουμε αγγίξει το 90% σε όλες τις τουριστικές περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου. Την ίδια στιγμή, αρκετά ξενοδοχεία απευθύνονται σε εταιρείες για την εξασφάλιση προσωπικού, πληρώνοντας ακριβά το μάρμαρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πληρώνουν ακόμη και 1.700 ευρώ για μια καμαριέρα με 4 ρεπό το μήνα. Ήρθε και προσωπικό απ' έξω, μην νομίζετε ότι δεν ήρθε. Ήρθαν εταιρείες οι οποίες κατόρθωσαν και έφεραν αρκετά άτομα και νοικιάστηκε το προσωπικό. Στην ουσία, βέβαια, στοιχίζει περισσότερο από ό,τι στοιχίζει το ελληνικό προσωπικό, αλλά τουλάχιστον βρεθήκαν χέρια. Σίγουρα το πρόβλημα δεν λύνεται. Πρέπει επιτέλους να στελεχωθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Πρέπει να μπει η κάρτα εργασίας, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που το σώστο ο εργαζόμενος να διασφαλίζεται η εργασία του την ώρα που θα μπαίνει στην εργασία και την ώρα που θα φεύγει. Αρκετοί τουρίστες ξοδεύουν λιγότερα χρήματα για τις διακοπές τους, ενώ την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, καθώς οι τουρίστες παρακολουθούν τα καιρικά φαινόμενα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια ώρα επικρατεί αισιοδοξία για τα τουριστικά έσοδα, ωστόσο και τα έξοδα έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, με φόντο τα κόστη στα είδη διατροφής σε ξενοδοχεία και όχι μόνο. Γιατί κοιτάξτε, τα κοστολόγια των ξενοδοχείων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Η μισθοδοσία έχει αυξηθεί περίπου 10-15%. Τα είδη διατροφής και αυτά περίπου στο 35%. Αλλά βλέπουμε ότι έχει αλλάξει λίγο φέτος σε σχέση με πέρυσι η διάρκεια διαμονής. Έχει μειωθεί ο μέσος όρος διαμονής. Πέρα από την Κρήτη, υψηλές πληρότητες καταγράφουν επίσης τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Κος, η Σκόπελος, η Νάξος, η Άνδρος, τα νησιά του Αργοσαρονικού, η Λευκάδα και η Ζάκυνθος. Για ένα πολύ καλό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο κάνει λόγο ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νομού Ηρακλείου. Γύρω στις 10 με 15 Νοεμβρίου θα τελειώσει. Στην Κρήτη την έχουμε έτσι αλλιώς όλο τον Οκτώβριο, ο οποίος Οκτώβριος μήνας είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι και φέτος είναι αρκετά καλός, ήδη οι κρατήσεις είναι πολύ φορτωμένες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, στο πεντάμινο τα έσοδα από τον τουρισμό εμφάνισαν αύξηση κατά 30,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο.